Άκουσα με προσοχή και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να θέσω ορισμένα ζητήματα στο τραπέζι. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είπε, εν πάση περιπτώσει, να βοηθήσουμε κάπως τους ανθρώπους από τις χώρες από τις οποίες φεύγουν. Δηλαδή, περίπου τι εννοεί, να βοηθήσουμε δηλαδή τους ανθρώπους στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στο Μάλι, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και άλλες χώρες. Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι χώρες? Όλες αυτές οι χώρες έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι ήταν χώρες όπου έκανε στρατιωτική επέμβαση και πόλεμο ο Ευρωατλαντισμός. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν τη χώρα μας γη και είδωρ. Είναι και πολλοί μετανάστες που έχουν εμφυλίους χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε, και εμφύλοι χρόνια. Καλά, τώρα αυτό με την κλιματική κρίση, κύριε Οικονόμου, ας τα αφήσουμε, γιατί προχτές οι πολιτικές σας ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν ένα ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Μέρα Θυμάτων της Κλιματικής Κρίσης, όπου μεταξύ άλλων, ακόμη και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε ένα καριδότσουφλο για να σωθούν από τον πόλεμο, είτε είναι εμφύλιος, είτε έχει προκύψει από υπεριαλιστική επέμβαση, τους θεωρούν ότι είναι αποτέλεσμα του κακού του καιρού και της κλιματικής κρίσης, το οποίο δεν είναι έτσι. Αλλά λέω. Είναι έτσι και αυτό που λέτε. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Σπίρτζη. Μπορείτε να το δείτε. Είναι δημόσια τα κείμενα. Είναι δημόσια τα κείμενα, γι' αυτό το λέω. Εμείς μάλιστα το κριτικάραμε και ανοιχτά. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσεις για λύση του προβλήματος, του προσφυγικού μεταναστευτικού, αν δεν μιλήσεις για τις αιτίες του, που είναι η υπεριαλιστική πόλεμη και η επέμβαση και είναι και η εκμετάλλευση. Γιατί είναι και τα ευρωπαϊκά και άλλα μονοπόλια τα οποία επιχειρούν σε αυτές τις χώρες που τους ξεζουμίζουν και τους πετάνε σαν στιμένες λεμονόκουπες. Ένα δε. Δεύτερον, μίλησαν για την μεταναστευτική πολιτική συνολικά του 2015-19, του 2019-23 κτλ. Μα τι άλλαξε στη μεταναστευτική πολιτική? Δεν είναι σε ισχύ η κοινή δήλωση, η συμφωνία δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας? Δεν είναι σε ισχύ το Δουφλίνο 2? Δεν είναι σε ισχύ δηλαδή ανεξάρτητα από το μέγεθος των προσφυγικών ροών? Γιατί οι προσφυγικές ροές άλλοτε αυξάνονται και άλλοτε μειώνονται ανάλογα και με τα προβλήματα και με το πώς αυτά τα διαχειρίζονται αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα. Αλλά λέω, αυτά δεν είναι τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία δημιουργούν τις συνθήκες εγκλωβισμού στα νησιά, για παράδειγμα του Αιγαίου και στην Ενδοχώρα? Δεν είναι οι συνθήκες που δημιούργησαν τις μόριες επί ΣΥΡΙΖΑ και τις υπερδομές φυλακές επί Νέα Δημοκρατία σήμερα? Επί Νέας Δημοκρατίας σήμερα, λέω. Επί Νέας Δημοκρατίας. Ναι, εντάξει, και εσείς τη διατηρήσετε. Δεν λέω. Εμείς είμαστε ακριβοδίκαιοι, κύριε Σπίρτζη. Δεν φορτώνουμε ευθύνες παραπάνω από αυτές που έχουν. Αλλά λέω, επειδή και εσείς είπατε, κάνει μια κριτική για παράδειγμα Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε τι θέλει με το φράχτη κτλ. Το φράχτη, ο ΣΥΡΙΖΑ τον ψήφισε και κανένας δεν είπε ότι θα τον καταργήσει. Το να είναι ο φράχτης όμως, όπως λέτε εσείς σήμερα, ανθρωπιστικό μέτρο και να έχει ασφαλείς διόδους, όλοι ξέρουμε σε αυτό το τραπέζι και όλος ο κόσμος ξέρει ότι όταν μιλάμε για ασφαλείς διόδους, σε συνθήκες όπου με μέτρα συγκεκριμένα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ενταφιάζεται η συνθήκη της Γενέβης που ορίζει καθαρά και σαφέστατα ποιος είναι ο πρόσφυγας, μπαίνει φίλτρο, fast track διαδικασίες. Τότε, όταν θα έχεις ασφαλή δίωδο για κάποιους, όλοι οι υπόλοιποι που θα μένουν απ' έξω θα πέφτουν στα νύχια ακριβώς των δουλέμπορων, λαθροδιακινητών κτλ. Και επίσης, δεν μπορούμε να λέμε σήμερα, γιατί τι πλήττει το κύρος της χώρας? Δεν πλήττει δηλαδή το κύρος της χώρας που έλεγε πριν ο κύριος Οικονόμου, το γεγονός ότι έχουμε 500 και πάνω αγνοούμενους από ένα σαπιοκάραβο το οποίο βούλιαξε εντός του χώρου της ελληνικής έρευνας και διάσωσης? Και λέω εγώ το εξής. Είναι δυνατόν ποτέ να λέμε, γιατί κανείς φαντάζομαι σε αυτό το τραπέζι δεν είναι με τα κυκλώματα, είναι δυνατόν να λέμε ότι προσέγγισε το λιμενικό, ρώτησε ποιον, το δουλέμπορο, τι θες να κάνεις, και αυτός τους είπε όχι, δεν θέλω να με συνδράμεις? Είναι δυνατόν όλα αυτά τα ζητήματα να τα συζητάμε με σοβαρότητα? Εμείς λέμε το ΚΚΕ, που θέλω να θέσω και στο τραπέζι το εξής. Μόνο η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα έχουμε κάνει παραπάνω από 70 παρεμβάσεις και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στις αρμόδιες επιτροπές, εκδηλώσεις κτλ. Εμείς έχουμε πει το εξής. Πρέπει να καταργηθεί άμεσα κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το Δουβλίνο 2 που δημιουργεί αυτή την απαράδεκτη κατάσταση μέσα στα σύνορα της Ελλάδας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Δεύτερο, το έχουμε προτείνει. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται με τις λεγόμενες ασφαλείς χώρες. Μόνο με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, στις χώρες όπου συγκεντρώνονται οι πρόσφυγες, για παράδειγμα στην Τουρκία, όταν ήταν τα στρατόπεδα που έρχονταν οι άνθρωποι από τη Συρία κτλ., να γίνονται εκεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, να τους αποδίδεται γρήγορα το άσυλο για να μπορούν να πηγαίνουν στις χώρες τελικού προορισμού. Αυτή είναι η μόνη λύση σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη ποιες είναι οι συνθήκες που δημιουργούν τις προσφυγικές ροές και τις μεταναστευτικές ροές. Το ΚΚΕ, όσο δυνατότερο είναι, τόσο με πολύ δυνατότερη ικανότητα θα μπορεί να παλεύει για αυτά τα ζητήματα που, κατά την άποψή μας τουλάχιστον,
αποτελούν πραγματικά λύση, γιατί λύση δεν αποτελούν ούτε τα 20.000 ευρώ που λέει το νέο άσυλο, το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση που θα πληρώνει κάθε κράτος που δεν θα δέχεται πρόσφυγες στη χώρα του κτλ. Που το περιμένανε με πολύ ανησυχία και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και που είναι το ίδιο, το ίδιο όσο ήταν. Έναν Ερντογάν, ο οποίος εργαλειοποιεί, ο οποίος είναι νατοϊκό σύμμαχος και τον οποίο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρώτερα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο ΝΑΤΟ τον θέλουν και στηρίζουν την νοτιοανατολική του πτέρυγα. Αλλά να πω το εξής. Η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, είναι μία από τις περιφέρειες της χώρας μας όπου πραγματικά τσακίζεται ο λαός, είτε είναι της μειονότητας είτε είναι της πλειοψηφίας, από την ανεργία, από τους χαμηλούς μισθούς, από τις ελλείψεις που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις τους έχουν φορτώσει το κεφάλι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μία απάντηση. Όλοι οι Έλληνες πολίτες αυτών των περιοχών μπορούν να στηρίξουν το ΚΚΕ, το οποίο έχει υποψηφίους από τη μειονότητα, οι οποίοι είναι αγωνιστές, είναι συνδικαλιστές, θα παλέψουν το επόμενο διάστημα για τα δικαιώματα όλων μαζί. Αυτή είναι η λύση κατά την άποψή μας απέναντι σε όποια πιθανή εργολειοποίηση, η οποία δεν είναι των τελευταίων ημερών. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτή τη συζήτηση, το ξέρουμε όλοι. Αυτή είναι μια συζήτηση με σκοπιμότητα που γίνεται τώρα και η μόνη σκοπιμότητα που έχει η εργατική τάξη και ο λαός είναι να ενισχύσει το δικό της κόμμα, τους δικούς της υποψηφίους και στη Ροδόπη και παντού.